Αρνούνται κατηγορηματικά ότι προκάλεσαν σκόπιμα εμβρισμό σε δασική έκταση στο Στήρωνα οι δύο κτηνοτρόφοι που απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε συλληφθεί νωρίτερα και πέρασε μαζί με τον 53χρονο την πόρτα του ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι επεκτάθηκε μια μικρή έκταση φωτιά που άναψαν για να κάψουν ξερόκλαδα και σκουπίδια, απορρίπτοντας όσα τους αποδίδονται για εμπρισμό. Δεν πληρούνται ούτε υποκειμενική υπόσταση του δικήματος, η οποία αποτελεί, απαιτεί γνωστικό και βουλητικό στοιχείο δόλου και με βάση τη συμπεριφορά και τα ειδικότερες περιστάσεις και τα γεγονότα, πράγματι δεν μπορεί κάποιος να αποδώσει δόλο στον κατηγορούμενο για την πράξη για την οποία κατηγορήθηκε. Οι δύο κτηνοτρόφοι συνελήφθησαν καθώς τις κινήσεις τους κατέγραψαν οι κάμερες του σκοπευτηρίου της περιοχής, δίπλα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά τη Δευτέρα. Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους είναι σε βαθμό κακουργήματος, καθώς οι νέοι χάρτες χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης δασική. Κάτι το οποίο απορρίπτει ως λανθασμένο η συνήγορός τους. Από ό,τι για την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος του 65 παράγραφος 1 με βάση τον οποίο κατηγορήθηκαν, απαιτείται ύπαρξη δάσους και δασικής έκτασης, τέτοια όμως δεν υπήρχε στην περιοχή. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι οι χάρτες με βάση τους οποίους κατηγορηθήκαμε, που αφορούν και τους πρόσφατους χάρτες από το Υπουργείο του 2021, φέρεται να είναι ένα τμήμα δασικής περιοχής, όμως οι χάρτες δεν είναι οριστικοί. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και να καταβάλουν εγγύηση 2.700 ευρώ καθένας.